Να δούμε και λίγο τα πολιτικά μας που εξελίσσονται. Τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Πώς βλέπετε τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ να εξελίσσονται? Δηλαδή, βλέπουμε ότι καταρχήν διασπαστικές τάσεις. Βλέπω, άκουσα και χθες τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι εγώ τίνω χείρα φιλίας. Υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά της κυρίας Αχτιόγλου και των άλλων στελεχών της ομάδας αποκαλούμενης 6-6, θεωρείτε, ή είναι δρομολογημένη μια αποχώρηση? Πώς το βλέπετε? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι δρομολογημένη κάποια αποχώρηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη φορτούνα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε με μια θυελλώδη συνάντηση της Διοικητικής Επιτροπής με την αποχώρηση της ομπρέλας. Παρόλο που οι θέσεις του νέου Προέδρου είναι ενωτικές, δηλαδή σε όλους τους τόνους λέει εγώ ότι είναι χειραφιλίας και θέλω να συνεργαστώ κλπ. Μετά την Κεντρική Επιτροπή. Για την Κεντρική Επιτροπή τους είπε πέμπτη φάλαγγα. Μετά έγινε αυτό. Κοιτάξτε, είχε δημιουργηθεί μια ένταση, η οποία ένταση είχε μια κατάληξη κατά κάποιο τρόπο λίγο συγκρουσιακή. Τώρα, αν γυρίσουμε πίσω στις εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στον τρόπο που μίλησε ο κ. Κασελάκης, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, δεν θα μιλούσατε έτσι εσείς όμως, κ. Αποστολάκη, ας πούμε. Μπορώ να πω, ναι. Ωστόσο, το αποτέλεσμα, κοιτάξτε τώρα, όταν ένα κόμμα αρχίζει να γίνεται κομμάτια, δεν είναι ευχάριστο για κανένα. Κανείς δεν επιδιώκει το διαχωρισμό και κανείς δεν επιδιώκει τις συγκρούσεις. Εδώ βέβαια υπήρχαν τάσεις. Υπήρχαν εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί αρκετό καιρό πριν. Πιστεύω κατέληξε να ξεχυλήσει το ποτήρι εκείνη την ημέρα. Ωραία, έφυγε η φύγανε θα οι άνθρωποι της ομπρέλας. Εσείς. Τώρα εσείς έχετε εμπειρία σε άλλο επίπεδο, αλλά εμπειρία τεράστιων κρίσεων και πραγμάτων διαχείρισης κρίσεων. Νομίζω, αυτό... Ας βάλουμε μία αρχή καταρχήν στο τραπέζι, ότι το δύσκολο δεν είναι να διαλύσεις κάτι, το δύσκολο είναι να το κρατήσεις συγκροτημένο. Και η δικιά μου εισήγηση και η προσπάθεια εκεί είναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν πεδία προσέγγισης, ακόμα και ο κόσμος της Αξιόγλου αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι που είναι γύρω από την Αξιόγλου, θεωρώ ότι και ήδη είναι νέοι άνθρωποι, έχουν δουλέψει, είναι άνθρωποι με δυνατότητες και εκείνοι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο, όχι για να φύγουν, αλλά για να μείνουν. Και πιστεύω ότι... Υπάρχει αυτός ο τρόπος, θα έχουν πει ότι ο Κασελάκης μετέρχεται μεθόδους... Κοιτάξτε τώρα... εναλλακτικής ακροδεξιάς. Να σας πω κάτι, εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Από αυτό που θέλεις να κάνεις μπορείς να το δικαιολογήσεις ή έτσι ή αλλιώς. Εάν λοιπόν η πρόθεση είναι να μείνει ενωμένο το κόμμα και να παραμείνουν στο χώρο, ο δρόμος θα βρεθεί. Εξαρτάται από την πρόθεση. Θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως. Εγώ παρακολουθώ πολύ ακριβώς αυτά που λέτε. Και στα πιο πολλά συμφωνώ. Μία ερώτηση να σας κάνω. Τα νέα παιδιά αυτά πώς θα έρθουν όταν ο αρχηγός τους λέει εγώ στην ομάδα μου θέλω νέα παιδιά, νέους ανθρώπους που να είναι καλά παιδιά. Προσέξτε. Τι λέω, κύριε Αποστολάκη? Ότι για τα πράγματα ο συμβολισμός είναι πολύ σημαντικός. Όταν θέλεις, δεν λες εγώ θέλω την ομάδα μου. Δεν είναι ομάδα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει να λειτουργεί συντροφικά. Δεν λες εγώ στην ομάδα μου. Γιατί βάζεις τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Τη μια μέρα τους γλεντάς και τους λες τα 37 δις είναι κοροϊδηλίκη, την άλλη στιγμή λες ελάτε στην ομάδα μου και θα είμαι μια χαρά. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δηλαδή δεν ξέρω, αλλά θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ αυτές τις συνεχείς αναλλαγές. Εγώ θα έλεγα, θα το έβαζα λίγο σε μια διαφορετική βάση, η οποία λέει το εξής. Ποιος είναι πιο έμπειρος σε αυτή την υπόθεση, ποιος έχει πολιτική διαδρομή και ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει μια πρόταση που να έχει ουσιαστική βάση και προσγειωμένη στην πραγματικότητα. Η πιο μεγάλη λοιπόν μέσα σε αυτό το χώρο, που είναι αρκετά έμπειροι, έχουν και την ευθύνη ευθύνης της υπόθεσης. Δηλαδή, ακόμα και ο κ. Κασελάκης, ναι, είναι... Άλλο λέτε από αυτό που σας ρωτάω. Όχι, θέλω να πω ότι αυτοί,
Αυτοί μπορούν να δείξουν τον δρόμο. Μα όταν ο πρόεδρος του κόμματος λέει, τον άκουσα με τα αυτιά μου να λέει στην ομάδα μου. Προσέξτε λίγο. Στην ομάδα μου θέλω καλά παιδιά. Αυτό τον άλλον τον υποτιμάς με το καλημέρα. Λέγοντάς του στην ομάδα μου θέλω καλά παιδιά. Θα μπορούσες να πεις στους συντρόφους να έρθουν δίπλα μας να ψάξουμε. Όταν αυτοπροτάσσεται συνεχώς ο κύριος Κασελάκης, κάνει, και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος τον στηρίζει τον κύριο Κασελάκη, έτσι, εσωτερικά, ψυχικά, λέω, να, κάτι καινούριο ήρθε κτλ. Κτλ. Όμως και η συμπεριφορά του θα πρέπει να είναι ανάλογη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που κρατάμε εδώ είναι ότι η προσπάθεια του Κασελάκη αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσει τον κόσμο μαζί του και να βρουν τρόπο να συνεργαστούν. Θεωρώ ότι είναι σε κατάσταση. Λέγοντας αυτά, δεν ξαναρωτάω. Λέγοντας αυτά, πιστεύεις ότι τους κρατάει. Πιστεύω ότι θα βρεθεί ο όχι, άλλο θα ρωτάω τώρα. Τα λέει κάθε μέρα. Μια μέρα λέει 37 δις. Την άλλη μέρα λέει η ομάδα μου θέλει να είναι καλά παιδιά. Ναι. Την άλλη μέρα λέει ελάτε όλοι μαζί. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε. Είναι ένα παράδειλο εδώ πέρα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι και πυκνός ο χρόνος. Είναι μέσα σε 5 μέρες. Δεν υπάρχει χρόνος. Ναι. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος είναι. Όλα αυτά πρέπει να έχουν γίνει εχθές. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα 37 δις, η περιγραφή για τα 37 δις. Η οποία είναι μια αναφορά που την κάνει ο κύριος Πολάκης προηγουμένως, πριν από 2 μέρες, όταν έφευγε ο κύριος Τσακαλώτος, αυτά έλεγε ακριβώς. Τα έχει πει άλλα προηγουμένως ο κύριος Κασελάκης. Αυτά δεν δημιουργούν και μια αμφισημία στον κόσμο, ένα μπέρδεμα στον κόσμο. Αυτές, ναι. Δεν είναι αντιφάσεις που, λέμε. Δημιουργούν και λίγο στον κόσμο την αίσθηση που πάει το καράβι, ρε παιδιά. Δηλαδή και πολιτικά που πάει το καράβι και στρατηγικά, με ποιους είμαστε και ποιους αφήνουμε. Το νιώθετε σε αυτό? Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά απόψεων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πακέτο 37 δις, ότι ήταν αρκετά μεγάλο, θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μικρότερο ποσό, το οποίο, το οποίο έπρεπε να γίνει λόγω μνημονιακής υποχρέωσης. Δεν μπορείς όμως τον οικονομιστή να λες καλά κάναμε και μετά στο κόμμα να λες είστε αριστεροί, είσαστε εσείς που βγάλατε 37 δις. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Αποστολάκη. Σας εκτιμώ, είμαστε κοντοχωριανοί. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να πάρετε θέση εσείς. Εσείς που είσαστε συγκροτημένος και παλιός που είναι αλλιώς. Γιατί πρέπει κάπως να μαζευτεί η υπόθεση. Εκλαμβάνεται και ως μομφή στο Τσίπρα. Βέβαια. Να, το φέραμε σε δύσκολη θέση, δεν λέει τίποτα. Τι να σας πω. Το βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί. Θεωρώ ότι ο κ. Κασελάκης προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια τέτοια θέση για να δείξει ποιες είναι οι γραμμές τις οποίες ακολουθήσει, ναι. Ποια είναι η φιλοσοφία του με την οποία θα λειτουργήσει. Ναι. Δηλαδή πήρε μια ξεκάθαρη θέση. Λέτε σε σχέση με τις φορολογίες. Λέτε όχι και μια απειρία, γιατί είπατε οι παλιότεροι που είναι πιο έμπειροι στο χώρο κτλ. Ναι, ναι. Θα έπρεπε να το δείξουν στον δρόμο. Λέτε ότι έχει και μια απειρία στο χειρισμό. Αλλά οι παλιοί φύγανε περισσότεροι, να σου πω αλήθεια. Δεν μπορούμε να την πούμε απειρία. Το γνωστικό του πεδίο και ο δρόμος και ο χώρος στον οποίο έχει δραστηριοποιηθεί μέχρι τώρα είναι όχι τόσο πολύ η πολιτική, γιατί έχει εμπλακεί στην πολιτική, αλλά είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Από εκεί και μετά, η πολιτική και τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι τα οποία του είναι λίγο ξένα. Δεν του είναι ξένα. Τα μαθαίνει όμως. Να έχουμε λίγο στα δεδομένα. Θα πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου ο κύριος Κασελάκης? Είναι ηγέτης αριστερού κόμματος. Δεν ξέρω. Νομίζω θα πάει. Το έχετε συζητήσει? Δεν το έχουμε συζητήσει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε. Θα δούμε τι γίνεται και φαντάζομαι θα πάει. Όχι, με ενδιαφέρει. Θέλω να δω αν θα πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου. Υπήρχε περίπτωση να μην πάρει. Τι πράγμα? Υπήρχε περίπτωση να μην πάρει. Εντάξει, εκφράζει κάτι άλλο. Θα ήταν τις ταυτότητες της όλη μετά. Φαντάζομαι θα είναι ένα μπλοκ η ομάδα του Τσακαλώτου, ένα μπλοκ θα είναι σε άλλο μπλοκ ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δει 2 παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα το τελευταίο καιρό. Η μία παρέμβαση έχει να κάνει με τα τηλεφωνήματα στελέχη περί του δημοψηφίσματος και η δεύτερη τώρα δεν ξέρω αν είναι παρέμβαση ακριβώς για να είμαι δίκαιος. Βλέπουμε πλάνα και από το Πολυτεχνείο ταυτόχρονα, μην έχουμε μαγική εικόνα αυτή τη στιγμή έξω από το Πολυτεχνείο. Ζωντανή εικόνα, ναι. Ζωντανή εικόνα, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι όπου τρώει με τον κύριο Σακελαρίδη σε μια ταβέρνα. Τον βλέπει ο κόσμος. Θα μου πεις τώρα, ντε και καλά, είναι πολιτική κίνηση? Δεν το ξέρω, αλλά και μόνο που ο Τσίπρας κινείται είναι τέτοιος ο πολιτικός του όγκος που μπορεί να εκλειφθεί και έτσι. Θεωρείτε ότι ο Τσίπρας ανησυχεί για αυτό που γίνεται εκεί μέσα? Θεωρείτε ότι ο Τσίπρας θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα
Θεωρείτε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, έχετε τέτοιες προσλαμβάνουσες, κύριε. Βγήκε για να μαζέψει κάτι, κύριε Αποστολάκη, ναι. Όχι, θεωρώ ότι ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ο δημιουργός ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ και ο άνθρωπος ο οποίος χειρίστηκε το κόμμα και το έφερε σε κυβερνητική κατάσταση να κυβερνήσει τη χώρα, οπωσδήποτε δεν είναι αδιάφορος για τις εξελίξεις και οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται τον αγγίζουν. Τώρα, αν παρεμβαίνει ή δεν παρεμβαίνει ή αν προσπαθεί να δώσει κάποια λύση ή όχι. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ούτε μπορώ να συνδυάσω τη συνάντησή του με τον κύριο Σακελαρίδη. Ο κύριος Κασελάκης έχει μιλήσει με τον κύριο Σακελαρίδη, γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια επαφή. Γιατί ο κύριος Σακελαρίδης είναι ένα πρόσωπο της ευρύτερης αριστεράς γενικότερα, ένα πρόσωπο άφθαρτο. Και είναι και στο μοντέλο ναι. που θέλει ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Βίτσας χθες μας αποκάλυψε ότι η ομάδα Αχτσιόγλου έχει μιλήσει με τον κύριο Σακελαρίδη και όσοι αποχώρησαν έχουν μιλήσει με τον κύριο Σακελαρίδη επίσης. Ο κ. Σακελαρίδης είναι στον χώρο, μιλάει με όλους. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με τον κ. Κασελάκη. Εκτιμώ πως έχουν μιλήσει κάποια στιγμή. Βέβαια, αυτό δεν μπορώ τώρα να το συνδέσω και να σας πω ότι υπάρχει η πρόταση ή η προοπτική να γίνει κάτι με τον κ. Σακελαρίδη. Ωστόσο, εκείνο που ξέρω είναι ότι γίνεται προσπάθεια αυτή τη στιγμή με αρκετές πιθανότητες να σταματήσει αυτή η. Κύριε Αποστολάκη, εσείς στην αρχή της εκλογής ήσασταν πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη. Και πριν την εκλογή ήσασταν πάρα πολύ κοντά. Κάνω λάθος αν βλέπω ότι τώρα έχετε αποστασιοποιηθεί λίγο. Κοιτάξτε, όταν οι εξελίξεις είναι έτσι όπως είναι και. Δεν ξέρεις ποιο είναι το η πιο σωστή ενέργεια και ο πιο σωστός τρόπος να κάνεις μια παρέμβαση. Κάποια πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Δεν μπορείς να μπαίνεις στη μέση. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μπροστά. Φαντάζομαι ότι. Άρα έχετε διαφορετική άποψη για παράδειγμα. Άμπρα. Έχω κάποιες ανησυχίες. Δηλαδή κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Ποια είναι αυτά. Έχει σημασία να τα λέτε εσείς αυτά. Γι' αυτό επιμένουμε. Για να διορθωθούν. Κοιτάξτε, εγώ από την αρχή, εκτός από την πρώτη μου δήλωση μετά την εκλογή του κ. Κασελάκη, είχα πει ότι πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση του να παραμείνει ενωμένο το κόμμα, ότι κανείς δεν περισσεύει, ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Μέσα σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση εξελίχθηκε όλο αυτό που είδαμε. Mm-hmm. Και οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις και οι διάφορες. Τελείως αντίθετο από αυτό που εισηγηθήκατε. Ναι, αλλά αυτό δεν ξέρω αν ήταν θέμα του πώς το χειρίστηκε κάποιος ή ήταν μια τάση η οποία θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς στον αέρα. Βλέπω πάντως μια διαφορετική ματιά δικιά σας σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έτσι όπως το λέτε, θεωρείτε ότι κάποιοι χειρισμοί θα έπρεπε να γίνονταν αλλιώς. Και ο τόνος, ο φραστικός, όπως καταλαβαίνω, η εκφράση στην Κεντρική Επιτροπή. Και ενδεχομένως μεγαλύτερη προσπάθεια για να παραμείνουν στο κόμμα κάποιοι. Αυτά καταλαβαίνω. Εγώ είμαι σε αυτή την κατεύθυνση. Η προσπάθειά μου αυτή τη στιγμή και η θέση μου είναι ότι δεν πρέπει να φύγει κανείς πλέον. Το κόμμα έχει φτάσει στα όρια, δουλειά έχουμε να κάνουμε, ο χρόνος δεν υπάρχει. Αν θα δείτε, οι θέσεις, οι πολιτικές δεν έχουν διαφορές μεγάλες. Εδώ έχουμε μπει, οι διαχωρισμοί γίνονται για προσωπικές πικρίες και αναφορές. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι γίνεται γι' αυτό. Κύριε Αποστολάκη, από τη μεριά αυτών. Η μεγάλη εικόνα, επιτρέψτε μου, κύριε Αναγνωστάκη, η μεγάλη εικόνα αυτό λέει. Ότι, ρε παιδιά, δεν είναι οι διαφορές μας πολιτικά σοβαρές. Ο στόχος μας είναι αυτός, συγκεκριμένος. Να έρθει το κόμμα να πατήσει τα πόδια του, να αποκτήσει μια υπόσταση σοβαρής αντιπολίτευσης. Αν φύγει Αχτσιόγλου, αλλάζει στάση δική σας. Τι εννοείται αν αλλάζει. Ξέρω εγώ, θα σκεφτείτε διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να, ξέρω εγώ, να αρθεί ακόμα και σε εισαγωγικά εμπιστοσύνη, γιατί δεν λέει κανείς θα έρθει την εμπιστοσύνη σας, απέναντι στους χειρισμούς του Προέδρου. Αυτή τη στιγμή, μην μιλάμε υποθετικά. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να μην φύγει κανείς. Η προσπάθεια είναι να παραμείνουν όλοι εδώ, να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε και να σταματήσουν αυτές οι εντάσεις. Ακόμα και οι προσωπικές πικρίες πρέπει να πάνε στην άκρη. Και το αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από καλή πρόθεση και από συζήτηση. Αν δεν γίνει συζήτησης. Πάτε όλους στην άλλη μεριά. Δεν λέτε και ο κύριος Κασελάκης να κατεβάσει λίγο τους τόνους, να μην Όχι, είναι. Δεν λέω την άλλη μεριά, λέω και για τις δύο μεριές. Λέτε για τις πικρίες των άλλων. Να πάνε στην άκρη, να είναι πιο. Ναι, αλλά αυτά για να γίνουν πρέπει να γίνει και το άλλο. Να πούμε λίγο και κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Ο κύριος Κασελάκης βγήκε πρόεδρος
και δεν του δόθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Συμφωνούμε. Να λειτουργήσει. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Συμφωνείτε, αλλά ναι. Δέχτηκε επιθέσεις και επιθέσεις προσβλητικές. Συμφωνώ απολύτως. Άρα, ποιος έχει πικρία στην προκειμένη περίπτωση και ο κ. Κασελάκης έχει. Ο ίδιος λοιπόν πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του, να τα καταπιεί όλα αυτά. Ο καθένας που θέλει το καλό της παράταξης και το καλό της χώρας, πρέπει όλα αυτά τα προσωπικά να τα βάζει στην άκρη. Και νερό στο κρασί του πώς θα βάλει δηλαδή. Ήδη, όταν λέει ότι εγώ τίνω χείρα φιλίας και θέλω συνεργασία και δεν θέλω να φύγω από το κόμμα. Να μου πείτε τι να κάνει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Συζητάει μαζί τους. Και θα κάτσουν να βρούνε κάποιο μοντέλο συνεργασίας. Συζητάει μαζί τους. Πώς συζητάει. Πιστεύω ότι συζητάει μαζί τους. Α, πιστεύετε ότι προσπαθεί, συζητάει. Προσπαθεί, λέτε, να βρει έναν τρόπο. Κοιτάξτε, μάθαμε χθες μια προσέγγιση που έγινε τους γραμματείς. Γιατί εδώ δεν είναι διαχωρισμένο το κόμμα. Οι άνθρωποι έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Ναι. Υπάρχουν συνεργάτες, υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συνέδρια, υπάρχουν όργανα. Συζητάνε, δεν είναι αποκομμένο. Είστε αισιόδοξο ότι θα μείνει η ομάδα Αξιόγλου. Είμαι, ναι. Α, ναι. Είμαι. Το θέλετε, δηλαδή το ζητάτε. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Που λέγαμε χθες. Η ομάδα Αξιόγλου ή κάποιοι από την ομάδα Αξιόγλου λένε ότι είναι μια αντίθεση ανάμεσα στο βαθύ ΣΥΡΙΖΑ και στο ρηχό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή, κυριαρχεί ο ρηχό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για θάλασσα που ξέρετε καλύτερα τώρα. Ναι. Τώρα. Ούτε μιλάμε για ρηχότητα. Μην την βάλουμε πρόσημο. Ναι, με την έννοια του βαθύ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πολλά χρόνια μέσα εκεί κτλ. Βαθιά κτλ. Και το καινούριο που έρχεται από πάνω. Αυτή είναι η μεγάλη αντίθεση. Κοιτάξτε, έχουμε μια καινούρια έκφραση που έχει εμφανιστεί αυτές τις μέρες και σε αυτόν τον κύκλο των συζητήσεων, το αριστερόμετρο. Να. Εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν χαρακτηρίζει ουσιαστικά τους ανθρώπους που είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς ο ίδιος είπατε προηγουμένως ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ, πολύ απλωμένες οι θέσεις και οι απόψεις και υπάρχει μια ευρύτητα. Θέσεων. Τώρα, ποιος είναι πιο πολύ αριστερός από τον άλλο, είναι μια άλλη ιστορία. Mm. Και το να επικαλείσαι τις αρχές της αριστεράς και την ιστορία σαν μεγαλύτερο προσόν για να είσαι ή να μην είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι δεν είναι πολύ σοβαρή. Θυμάστε τι έγινε με την υπόθεση της Μακρονήσου. Βγήκε όλο το σύστημα να υπεραμεινθεί των ιερών και οσίων, ας πούμε, και της ιστορίας που με συγχωρείτε. Ναι. Δεν είναι ιδιοκτησία κανένας. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι, οπότε στην προκειμένη περίπτωση, όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι προφάσεις για να δημιουργούνται αντιπαραθέσεις. Και να πω και κάτι άλλο, ότι γύρω-γύρω ο κόσμος, υπάρχει κόσμος που πράγματι ενδιαφέρεται για το αν θα πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει καλά. Υπάρχει όμως και ο κόσμος ο οποίος εύχεται να τυναχθεί στον αέρα και να διαλυθεί. Και υπάρχει ο κόσμος... Είναι και αριστερή αυτή. Είναι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι. Είναι και αυτή, ναι. Οπότε, υπάρχουν στόχος... και άλλοι που δεν έχετε αναφερθεί σε αυτούς που πιστεύουν ότι ήταν υγεία αυτό που έγινε. Βεβαίως. Έπρεπε να γίνει. Που έφυγαν. Βεβαίως. Αυτή δηλαδή η διάσπαση δεν είναι ένα καταρχήν. Δεν και καλά αρνητικό. Δεν είναι. Έχει πρόσημο. Και εγώ... Συχνά έχει και πολύ θετικό πρόσημο. Εγώ είμαι από αυτούς που το λέγανε. Εγώ θεωρώ ότι ανακυκλώσεις γίνονται και στη φύση και παντού. Εδώ βλέπετε τα δάση παίρνουν μόνο τους φωτιά για να ανανεωθούν. Δεν λέω ότι έπρεπε να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έτσι κι αλλιώς όταν δημιουργούνται εντάσεις και τέτοια θέματα που δημιουργούν χάσματα και δεν μπορούν να γεροφυρωθούν, πρέπει να γίνουν τέτοιες διορθωτικές κινήσεις. Ναι, αλλά αυτό όχι για την Αξιόγλου. Για τον Τσακαλώτο, ναι, για την Αξιόγλου όχι όμως. Καλό θα ήταν να μην γίνει για κανένα. Καλό θα ήταν να μην γίνει για κανένα. Καλό θα ήταν να υπάρχει αυτή η αντίθεση, να προκύψουν έντονες συζητήσεις. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά έκλεισε το θέμα. Νομίζω ότι το θέμα είναι πια. Αλλά η προσπάθεια πρέπει να συνεχίσει. Και πιστεύω, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα βρεθεί λύση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλλον μία κουβέντα να μας πει για τα ελληνοτουρκικά, σας παρακαλώ. Γιατί είστε εδώ και είναι κρίμα να μην σας ρωτήσουμε. Για τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν. Και την πατριωτική αριστερά. Και την πατριωτική αριστερά που του συμπεριλαμβάνει μια ζωή. Για πετε μα, μία κουβέντα για να κλείσουμε. Και την έπαρση σημαία τώρα. Και ανοίγει η έπαρση σημαία ο κ. Παρακαλώ. Τα ανοίγουμε, είναι άλλη μισή ώρα κουβέντα τώρα αυτή. Λοιπόν, καταρχήν με τα ελληνοτουρκικά. Είμαστε σε μια φάση, όπως βλέπετε, που υπάρχει μια ύφεση στην ένταση με την Τουρκία. Δεν έχουμε παραβιάσει, δεν έχουμε υπερτήσει κλπ. Και όλα αυτά με την προοπτική να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο και να προκύψουν
κάποια καλά αποτελέσματα από τις κουβέντες μας. Στο προσκήνιο. Καλά κάνει και παρά τα όσα λέει για την. Για τη Χαμάς, για όσα λέει, για όλα αυτά που λέει ο Ερντογάν, την επιθετικότητα που τον βλέπει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω καλά κάνει. Νομίζω καλά κάνει. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα ανοιχτά κανάλια και οι κουβέντες και οι πιθανότητες να προκύψει κάτι, έστω και μόνο ότι κουβεντιάζουμε και ότι με την ελπίδα ότι κάτι θα προκύψει, καλό είναι να υπάρχουν οι κουβέντες. Εξάλλου, η υπόθεση της θέσης που παίρνει ο Ερντογκάν με τη θέση που παίρνουμε εμείς δεν είναι για να δημιουργεί αντιπαράθεση μεταξύ μας. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ο Μένερ Ερντογκάν λέει ότι η Χαμάς είναι απελευθερωτικό κίνημα. Εμείς παραλληλιζόμαστε με τις απόψεις της Ευρώπης και της Αμερικής και λέμε τρομοκρατική οργάνωση. Είπαμε ότι είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας, αλλά. Αυτό θα το δείξει η εξέλιξη της ιστορίας. Το πιεζές. Βέβαια θα το δείξει η εξέλιξη. Θα το δείξει η εξέλιξη. Γιατί τον επικαλείσαι πάντα ότι είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το κρίνει η ιστορία. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Βλέπετε με την Ουκρανία τι γίνεται. Με την Ουκρανία οι εξελίξεις είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι υπολογίζαμε. Αυτή τη στιγμή. Η υπόθεση της Ισραήλ και της Χαμάς, ακριβώς. Άμα έχω δύο λεπτά, θα σας πω. Πέστε μας το για να κλείσουμε. Λοιπόν, για την Ουκρανία, τα πράγματα όπως βλέπετε πάνε υπέρ του Πούτιν. Γιατί το θέμα έχει αλλάξει σημείο εστίασης και περιοχή εστίασης. Όλοι έχουν εστιάσει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και φαίνεται ότι το θέμα της Ουκρανίας ή θα παγώσει ή θα πάει πίσω ή θα δεχτούν κάποιες από τις θέσεις. Του Πούτιν για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Οπότε ας βάλουμε το ερωτηματικό. Είμαστε σωστή μεριά της ιστορίας. Θα το δείξει η ιστορία. Θα το δούμε. Όχι, τη στιγμή που το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν τίθεται θέμα να τα βάζουμε όλα στη θέση του. Όταν είπε ότι είμαστε, σε εκείνη τη στιγμή, ότι είμαστε σωστή πλευρά της ιστορίας, ήταν το αναμενόμενο. Μετά το γύρισε λίγο σιγά-σιγά. Εντάξει, δεν το. Νόμο το δικαίωμα τη αυτοάμυνα, αλλά. Όχι, εννοώ για τον Πούτιν, εγώ. Για τον Πούτιν. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και να μην το καταδικάσουμε όλοι. Όπως και τώρα τις επιθέσεις της Χαμάς, δεν μπορεί να τις καταδικάσεις. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε. Άλλο θεωρητικά τι λέμε για τη σωστή πλευρά και άλλο επί της πράξης. Εδώ όμως τώρα, στην υπόθεση του Ισραήλ, η ίδια η Αμερική. Δεν μπορεί να το αντέξει άλλο, να το υποστηρίζει. Και δεν μπορεί να το αντέξει γιατί διαχειρίζεται και τη σχέση της με τον αραβικό κόσμο, με την κοινή γνώμη μέσα στην Αμερική, με όλο αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να επιτραπεί να πεθάνει ένας λαός ολόκληρος, δηλαδή τα 7 εκατομμύρια να σκοτώσουν τα 4,5. Ναι. Με όλους τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας κλπ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναύαρχε.